jouer à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Τόσο δύσκολο αυτό που σου ζητάω να γράψεις πάνω στο παντισπάνι, ψηφίστε ράνια την ήρεμη δύναμη. Βαγγέλη, πιέσε δύο ουζάκια, ρε Βαγγέλη. Με μεζέ. Με μεζέ, ρε Βαγγέλη, περιποιημένο σε παρακαλώ, ε. Ας τα πάνω μου. Special. Δύσκολο, ράνια μου. Δύσκολο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρώτον, γιατί δεν είσαι ήρεμη δύναμη. Χειρότερη από την άλλη, απεδείχθηκες. Ύστερα, έφυγα, καλύτερα. Μας πάρουν στο ψηλό. Μπα, να μου πεις ποιος θα μας πάρει στο ψηλό. Η κυρία Σουλτάνα, η κυρία Δρουζούλα, ποιος. Άρε, δεν φταίει κανένας. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω, αφού το λέει. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Τι της μάθαινα τις παροιμίες μικρός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μόνο οι καλύτερες φίλες με την Αταλία, είμαστε και αντίπαλες για την ίδια θέση. Έβλες, γιατί δεν βάζετε έναν άντρα πρόεδρα εκεί πέρα στο σύλλογο να βρείτε την υγεία σας. Ποια η ώρα που τα ακούει, στον πολιτιστικό σύλλογο των κατομουριών άντρας. Δεν είναι παράδοση. Ωραία παράδοση, ρε. Κρατήστε τη, μην τη χαλάσετε. Άρε Περικλή, άρε Περικλή, και το έλεγα εκείνη την ώρα στο δικηγόρο που έβαζε την υπογραφή για το διαζύγιο. Ο Περικλής ποτέ ξανά με γυναίκα. Να τώρα. Περικλή, πολλά λες και λίγα κάνεις. Λοιπόν, έχω μια ωραία ιδέα. Να φτιάξουμε ένα ωραίο μακρόστενο κέικ και να γράψω πάνω με σοκολάτα. Ψηφίστε Ράνια, η αιώνιο πρόεδρος. Θα πιάσαμε τα λεφτά μας. Να το κόψουμε, να το μοιράσουμε στην πλατεία του χωριού. Συγκεντρώσου, άκου να δεις. Μια υπογραφή έβαλε, δεν πήρα το διαζύγιο. Συγκεντρώσου, είπαμε. Κύριε Βαγγέλη! Τι πεζές είναι αυτός, ρε Βαγγέλη? Περιποιημένος, λέει, κατάλαβες? Ωραία, Περικλάκη μου, εγώ δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Εκείνη έχει και την κόρη της και τους φίλους της κόρης της και αυτόν τον... τάχα μου, δεν θέλω να τον ξαναδεί στα μάτια της, αλλά... Τι, αλλά... Αλλά, να πάσα στιγμή μπορεί να τον κατεβάσει από την Αθήνα και να πουλήσει μούρι στο χωριό. Όχι, η Ναταλία ό,τι λέει το εννοεί. Αφού είπε θα ζήσει μόνη, θα ζήσει μόνη. Άλλωστε το έχει κάνει στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία. Ύστερα, όπως λέει και το τραγούδι, μετά από μένα ποιος. Είναι και αυτό, φωνάρα μου. Μετά από τον Περικλή το χάος. Θα υπογράψετε? Οι φάκελοι των ασθενών. Εσύ, τι θα γίνει με σένα όσο πας και χειροτερεύεις? Κάνε κάτι! Λέω να πάω ένα μεγάλο ταξίδι. Άντε ντε, πάρε 10 μέρες και πήγαινε εκεί με τον Λοΐζο τον Ξενόπουλο που πάει στην Ινδονησία. Σιγά μην πάω στην Ινδονησία και μάλιστα με τον Ξενόπουλο. Τότε πήγαινε στο Σιάμ, στη Μαδαγασκάρη. Λέω να πάω στις... Βαλεαρίδες. Δίπλα είσαι. Νήσους του Πάσχα. Πλησιάζεις. Τανζανία. Κάτω Μουριές. Γιώργο, δεν σε αναγνωρίζω. Έπεσε σε κατάθλιψη για μια σαραντάρα. Μια σαραντάρα που έχω να τη δω 28 μέρες, 5 ώρες και 15 λεπτά. Απαπαρόστια, ξεκόλα, Χριστιανέ μου. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνεις. Μόλις φέρα ένα ασθενή χωρίς φυγμό, χωρίς πίεση, χωρίς ζωτικά. Φωνάξε τον νεκροθάφτο στράτο, τι περιμένετε? Σιγά, μην φωνάξουμε το στράτο. Αν δεν έρθεις εσύ, θα του κάνουμε ανάνυψη μόνοι μας. Θα του κάνετε κατευθείαν ανάληψη να σωθεί ο Χριστιανός. Γιώργο! Νίκο! Από καλύτερος καρδιοχειρουργός έχεις καταντήσει ο πιο ξεφτύλας παρατημένος. Πήγαινε να κάνεις ανάνυψη τώρα! Μήπως χτύψετε το τηλέφωνο και δεν τ' άκουσα. Προχώρα, ρε ξεφτύλα. Προχώρα. Για δείτε λίγο, δείτε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν βάλαμε αυτό το καλό που είναι, που λέει «Είσαι γυναίκα, τόσο το καλύτερο». Αυτό. Αλήθεια, τι τραγούδια θα βάλουμε στο εκλογικό κέντρο? Οι άντρες δεν υπάρχουν πια. Τι λες, παιδάκι μου, σε τέτοιες περιστάσεις βάζουν επαναστατικά τραγούδια του αγώνα. Μήπως να φέρουμε τον Γιώργο Μάγκα με το κλαρίνο του να φτιάξουμε και ατμόσφαιρα? Ναι, μήπως να βάλουμε για κάνα μυρολόι μανιάτικο, να τον κλάψουμε τον πεθαμένο. Κυρία Ναταλή, έχω μια ιδέα. Γιατί δεν λέμε στην Κατερίνα να κατέβει σε εκλογές? Από αυτά τα θλιβερά χίλιες φορές καλύτερα. Ναι, θα επηρεάσει και το εκλογικό σώμα. Τελευταία φορά είχε επηρεάσει τα νεύρα μου, μια εβδομάδα έκανα να συνέρθω. Η Κατερίνα παίζει μουσική. Ναι, κυρία Ναταλία μου, αλλά την Κατερίνα
την αγαπάνε όλοι στο χωριό. Μήπως του τελειώσανε του αδερφού οι δικαιολογίες για να τη δει και ψάχνετε. Είναι κι αυτό. Να πάει να τη ζητήσει συγγνώμη. Τόσο καιρό πέρασε, να τον λυπηθεί. Τη ζήτησε, κυρία Ναταλία μου, όχι μία δέκα, αλλά. Έχει κι αυτή τα πείσματά τη. Γι' αυτό καταντήσανε εκεί που καταντήσανε. Μόνος αυτός. Μόνη εκείνη. Μόνη κι εσείς. Είμαι εγώ μόνη, ρε χαμένο. Είμαι μόνη. Δεν είμαι εγώ πρόεδρος του συλλόγου. Δεν είμαι μάνα όλων. Είμαι μόνη. Άντε να κάνετε καμιά δουλειά. Άντε. Άντε να μοιράσετε κανένα ψηφοδέλτιο. Άντε να κρεμάσετε κανένα πανό. Άντε, στήστε τη δροσούλα στην πλατεία να φωνάζει ψηφίστε Ναταλία, ψηφίστε Ναταλία. Άντε, μπράβο. Αν είμαι απλό ζουζούνι εγώ. Είμαι κατσαρίδα. Αντέχω. Εσύ θα γαμινείς. Τι έγινε, ζωντανέψαμε, ζωντανέψαμε. Ξέρω κι εγώ. Σαν να με πάτησε τρένο, αισθάνομαι. Εσείς ποιος είστε? Ο σταθμάρχης. Α, τώρα έχετε τρένο. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν βάζουν τρένο στις κατομουριές? Τόσο δύσκολο να τρυπήσουν ένα τούνελ εκεί πέρα να φτιάξουνε. Γιατρέ, ξεφεύγουμε πάλι. Στον Πράλο, γιατί το φτιάξανε? Αμάν, τι έγινε? Πέθανα και ξύπνησα στο ψυχιατρείο. Περίπου. Όχι, μην ανησυχείτε. Πήγατε και ήρθατε στο καλύτερο νοσοκομείο. Και τώρα φαίνεστε μια χαρά. Ωραία χαρά. Να τη χαίρομαι τέτοια χαρά. Δεν με αφήνετε να πεθάνω. Δεν μας φτάνανε οι δικοί μας οι τρελοί. Έχουμε κι άλλους. Να τον πάμε στο θάλαμο για εξετάσεις. Στο θάλαμο αερίων να με πάτε να τελειώνω. Τι έχουμε, ερωτική απογοήτευση? Από έρωτα είναι, τι. Όχι, από αποτελέσματα εξετάσεων. Α, έχει και χειρότερα από τα δικά μας. Ερματολογικές εξετάσεις, γιατί για παρελαδικές είναι λίγο τσιμπημένη η ηλικία σας. Όχι, άλλο, άλλο. Α, πηγαίνετε λίγο έξω. Θέλω να πω μερικές αντρικές κουβέντες με τον κύριο. Γιατί κάνουν έτσι αυτές? Είναι το στυλ τους. Ώστε λοιπόν, είμαστε ερωτευμένοι και έχουμε πρόβλημα με τη στήση? Όχι, πρόβλημα με τον προστάτη έχω. Είδατε που το βρήκα? Έκανα εξετάσεις, γιατρέ μου, και έδειξαν ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Είμαι στήρος εκγενετής. Καλά, δεν βαριέστε, δεν είναι τίποτα αυτό. Εγώ μπορώ να κάνω παιδιά, αλλά δεν έχω. Εγώ έχω. Τι έχετε? Μια κόρη. Ως εκεί πάνω. 25 χρόνων, κορίτσαρος. Στήρος εκγενετής, δεν είπατε? Στήρος εκγενετής, γιατρέ μου. Με καταλαβαίνετε τώρα? Πώς να μην πάθω έμφραγμα? Η γυναίκα μου, με το που με γνώρισε, ήθελε σόνι και καλά να παντρευτούμε αμέσως. Και σε 2 μήνες, τσουπ, ο γάμος. Και σε 7 μήνες, τσουπ, γεννήθηκε το παιδί. 2 απανωτά τσουπ, δηλαδή. Είναι φως φανάρι. Άλλος έκανε τη δουλειά, άλλος την πληρώνει. Τα έχω ζήσει και τα ξέρω αυτά, γιατρέ μου. Ναι, θέλω να πω. Μπαμπά, μπαμπάκα. Η κόρη μου που σας έλεγα, γιατρέ μου, το πουλάκι μου. Τι πουλάκι, αυτό είναι ξεπετέρου, δηλαδή. Γιατρέ, τι έπαθε ο μπαμπάς μου? Τίποτα, μια χαρά. Θα το κρατήσουμε για εξετάσεις, όχι πολύ. 2, 3, 4, 5, 6, 10 μέρες. Καταλαβαίνετε τώρα, γιατρέ μου? Ασφαλώς καταλαβαίνω. Εσείς με καταλαβαίνετε, τραβάω με τις κάτω μουριές. Σας συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί λέτε πολλά συνάρτητα γι' αυτό. Όχι, μια χαρά. Θα σας δώσω λίγο, έτσι. Τι νούμερο είναι αυτό, καλέ? Αν δεν συνέλθει, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Μια χαρά ανάνυψη έκανε. Ναι, αλλά τον έχουν πάρει χαμπάρι. Κάθε 2 φράσεις λέει κατομουριές. Κορίτσια, διάσπαση προσοχής. Ναι, ελληνικά αν θέλεις. Ναι, γιατί στέκει λίγο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να βρεθεί να αποσπάσει την προσοχή του από τις κατομουριές. Καλά, αν το βρούμε, θα σας ειδοποιήσουμε. Προς το παρόν τον καλύπτουμε εμείς. Δεν μπορεί. Κάτι θα βρεθεί. Αλλά τι. Με συγχωρείτε, ο κύριος Θοδωρίδης? Μέσα είναι. Εσείς είστε η... Σύζυγος. Γιώργο. Είστε η... Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Είσαι η... Δεν το πιστεύω. Πώς μεγάλωσες έτσι? Παντρεύτηκες, ε? Δεν θυμάσαι το όνομά μου. Ζήσαμε 6 μήνες μαζί και δεν θυμάσαι το όνομά μου. Όχι, το θυμάμαι, αλλά βγήκα από μία ανάληψη μόλις επανέφερα τον άνθρωπο και γενικά το μυαλό μου είναι στις κάτω μουριές. Αλλού είσαι, όπως τότε που σε έπιασα με την καλύτερη μου φίλη. Δεν θυμάμαι τίποτα για το μυαλό μου είναι στις κάτω μουριές. Είμαι η Χριστίνα Δελή. Η Χριστίνα Δελή. Ποιος δεν θυμάται το Χριστινάκι από την Κυψέλη, ε? Παλαιοφάλιρο. Παλαιοφάλιρο. Στην Κυψέλη έμενε η φίλη μου. Το θυμάμαι. Τι φίλη δηλαδή? Φίδι ήτανε. Πώς είναι ο άντρας μου? Καλά, καλά είναι ο άντρας. Θα του κάνω αύριο μια στεφανιογραφία. Να σου πω, η κόρη του είναι δικιά σου? Φυσικά είναι δικιά μου, η Λίδα είναι κόρη μου. Πάω να δω τον άντρα μου, τα λέμε. Ναι, το Χριστινάκι. Ο Χριστινάκι. Πω, πω, πόσα χρόνια. Πότε τα είχα εγώ τώρα με αυτήν?
Δεν θυμάμαι τίποτα γαμώτα, πότε τα είχαμε αυτή τώρα. Χάρη στις αφόρητες πιέσεις μου, το Υπουργείο αύξησε την επιχορήγησή του στο σύλλογό μας κατά 10.000 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών μας διευρύνθηκε με τις προσθήκες καινούριων προϊόντων όπως κολοκύθας γλυκιάς, ποικιλίας τουρσιών, μαυροράπανου κοπανιστού για τον πίχα. Τι βλακίσα τους ποθέ μου. Μπράβο! Ακακίες! Να βάλεις όλους τους δρόμους. Αγάπη μου εσύ, με τέτοιους συνεργάτες δεν φοβάμαι κανένα. Στο τσεπάκι μου τις έχω τις εκλογές. Φακές! Θα τρατάρεις τον κόσμο φακές. Η Ράνια έχει στρώσει ολόκληρο τραπέζι με γλυκά στην πλατεία. Εσύ να βρεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Μήπως να πάω στην Αθήνα να φέρω την Κατερίνα, να σταθούμε δίπλα-δίπλα να χαιρετάμε μαζί τα πλήθη. Μήπως πρέπει να πας στην Αθήνα να φέρεις την Κατερίνα, να βγείτε στην πλατεία να χαιρετάτε τα πλήθη. Όχι. Θα πάω στην Αθήνα να φέρω την Κατερίνα να χαιρετάμε μαζί τα πλήθη. Πώς το βλέπεις. Να φωνάξεις και το γιατρό. Αυτή τη λέξη εδώ μέσα είπαμε δεν την ξαναλέμε. Γιατρός δεν ξαναλέμε εδώ μέσα. Αυτό λέμε. Να φωνάξεις τον γιατρό. Αγάπη μου εσύ. Σου είπα δεν μπορώ πουλάκι μου σήμερα. Είμαι busy. Να σου πω busy. Μήπως θυμάσαι πότε τα είχαμε τη Χριστίνα Δελή. Τη Χριστίνα Δελή. Πού τη θυμήθηκες τώρα. Μόλις είπα το όνομα Δελή, εσύ το θυμήθηκες. Βεβαίως. Όταν εμείς ήμασταν στην ιατρική, εκείνη ήταν στο οικονομικό της νομικής. Θυμάσαι που φάγες κόλλημα μαζί της και έτρεγες στο αμφιθέατρο να παρακολουθήσεις εμπορικό δίκαιο. Που τα θυμάσαι ρε αυτά. Και οι συμφοιτητές σε περιμέναν με τα γιαούρτια. Ναι, θυμάσαι μια φορά που είχε έρθει στο μάθημα της ανατομίας και κόντεψε να πεθάνει. Βέβαια. Αφού έτρωγε σάντουιτς πάνω από ένα πτώμα, ανέστητε. Τώρα που είπε σάντουιτς και πτώμα και κυρίως το ανέστητε, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Ξέρω εγώ, 25-26 χρόνια. Κάτσε, δεν μπορείς να είσαι πιο ακριβής. 25 ή 26. Κάτσε να υπολογίσω, λοιπόν. Ήμασταν 22. Και 25. Τι σου βγάζει, γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό. Γιατί το έσβησα τώρα. Πρέπει να χαθείς, άχρηστε. Άστο. Δεν μου λες. Θυμάσαι με ποιον τα είχε μετά από μένα. Έλα μωρέ, πού τη θυμήθηκες τώρα τη Χριστίνα Δελή. Ναι. Γιατρέ, μπορώ να σας απασχολήσω. Πολύ ευχαρίστως, περάστε. Τι είναι τούτο. Περάστε, να απασχολήσω στο θέλετε. Καθίστε. Μπορώ να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Πόσο χρόνων είστε ακριβώς. 25 και 2 μηνών, γιατί ρωτάτε. Θέλω κάτι να υπολογίσω, είναι καθαρά ιατρικό θέμα. Πάντως ο πατέρας σας πρέπει να είναι πολύ τυχερός. Με τέτοια ωραία κόρη να πάθει έμφραγμα. Ώστε έμφραγμα ήταν. Και τώρα πρέπει να κάνει εγχείρηση. Θα ζήσει, γιατρέ. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δεν είναι το θέμα αυτό, αλλού είναι το θέμα. Πείτε μου κάτι. Όταν λέτε 25 και 2 μηνών, του πόσο δηλαδή. Απρίλιο του 81. Απρίλιο του 81. Η μητέρα σας είχε συμπληρώσει 9 μήνες όταν σας έκανε. Έχει σχέση αυτό με την καρδιά του μπαμπά. Πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Δηλαδή, σας συνέλαβαν Ιούλιο, τέλη Ιουλίου. Δεν καταλαβαίνω, γιατρέ, πού το πάτε. Κοιτάξτε, είναι μια θεωρία την οποία επεξεργάζομαι, είναι καθαρά επιστημονικό θέμα. Υπάρχει αυτή η εποχιακή σύγκληση της τεστοστερόνης με τις κάτω μουργές. Με τις μουργές. Δηλαδή, είναι λίγο περιπεμπλεγμένο θέμα, καθαρά επιστημονικό, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Πώς είναι, μια χαρά. Με συγχωρείτε. Ωραία κόρη, ε. Ευχαριστώ. Πότε θα γίνει η στεφανιογραφία. Αύριο το πρωί θα την κάνω εγώ. Να σου πω, μετά που χωρίσαμε. Δεν χωρίσαμε, με παράτησες. Πότε έγινε αυτό. Τότε που τα έφτιαξες με την καλύτερη μου φίλη. Ούτε που το θυμάμαι. Ούτε εμένα με θυμήθηκες και ζήσαμε τόσα. Και μας ένωσαν τόσα. Όταν λες μας ένωσαν, μπορείς να το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο. Περασμένα, ξεχασμένα, Γιώργο. Ευτυχώς γνώρισα αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο και παντρευτήκαμε. Πότε παντρευτήκατε, μετά που χωρίσαμε. Γιατί ρωτάς. Γιατί ενδιαφέρομαι για σένα. Μετά από τόσα χρόνια. Ας το καλύτερα, Γιωργάκη. Δεν μ' άρεσε αυτό το άστο κάτι τα Γιωργάκη. Κάτι κρύβει. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Γιωργάκη. Oh. Βρήκε άλλη μάνα με κόρη και μάλλον ξεχάστηκε. Δόξα τω Θεώ. Έτσι και ξανακούσω για τις κατομουριές εδώ μέσα. Ποιος είπε κατομουριές. Γι' αυτό φίλε σαν ομουριώτησες και κατομουριώτησες. Πιστεύω ότι και πάλι θα πρέπει να δώσετε την ψήφο σας σε μένα. Ωραία, την έχω συναρπάσει. Να βγάλετε και φωτογραφίες, να τις έχουμε. Ίδια ιστορία. Με ποια, Γιώργο.
με τις κάτω μουριές. Ω, τσάμπα χάρηκα. Πώς η Ναταλία έμεινε έγκυος από το σταμούλι χωρίς να το ξέρει αυτός και έκανε την Κατερίνα. Τι. Φως φανάρι. Άφησα εγώ έγκυο τη μυστήρα και καταλαβαίνεις. Εκείνος ο πέδαρος, η Λίδα, ελπίζει να είναι κόρη σου. Γιατί εγώ το 79 πέδαρος, δεν ήμουν, τι ήμουν εγώ. Εδώ είστε εσείς, δεν πήγατε νοσοκομείο. Έχουμε σοβαρότερες δουλειές να κάνουμε. Ξεφυλίζουμε άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες. Γιωργάκη, δύο τεμπέληδες στο ίδιο σπίτι είναι πάρα πολύ. Ντρέπεσαι να πεις τρεις. Η μαμά ασχολείται με την τέχνη. Όλοι οι τεμπέληδες με την τέχνη είναι ότι ασχολούνται. Ναι. Ψάχνεις κάτι. Κάτι παλιές φωτογραφίες εδώ. Αχ, τι κουκλή που ήμουνα. Θεά ήμουνα, δεν το συζητώ, γι' αυτό και με ζηλεύανε όλες σας συγκόμενες. Σω είπα η ψωνάρα εδώ μέσα. Είπες κάτι εσύ. Να σου πω, μια Χριστίνα τη θυμάσαι. Ναι, μια φούλη θυμάμαι, που σου φτιάχνε συνέχεια γλυκά και είχα πάρει 5 κιλά μέχρι να χωρίσετε. Να το, βρήκα. Ιούνιος 81, Πάρος, εξοχικό Χριστίνας. Ναι, μωρέ, που είχατε πάει με δύο γκόμενες, 50 φορές την έχω ακούσει αυτή την ιστορία. Την Χριστίνα και τη Μέρη. Και μόλις γυρίσαμε, εγώ χώρισα από τη Χριστίνα. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. 20 Αυγούστου γυρίζαμε από τις διακοπές. Ναι, και αμέσως μετά η Χριστίνα πήγαινε. Μην το λες, απαρηγόρητη ήταν η κακομοίρα. Ναι, απαρηγόρητη και παρηγόρητη στην αγκαλιά του Τάσου. Όχι αμέσως. Τώρα θυμήθηκα που σας πέτυχα μαζί πίτσι πίτσι στο παρκάκι. Αυτά κάνετε ρε γαϊδούρια, αλλάζετε γκόμενες. Δεν μου λες, ρε. Εσύ και η Χριστίνα. Χάλια ήταν η κοπέλα μετά το χωρισμό σας. Τη λυπήθηκα. Την παρηγόρησα καμιά εβδομάδα, γι' αυτό με χώρισε και η Μέρη. Μια εβδομάδα, ε. Και μετά βρήκε τον καρδιοπαθή. Αμέσως μετά. Δηλαδή, αυτή η κοπέλα μπορεί να είναι και... Και? Φέρε μας από την ενέρωση. Τρελός, εδώ έχει ζουμί. Αποκλείεται. Βέβαια, αποκλείεται. Αυτή είναι όμορφη κορίτσι, σε καράφλα, ρε. Κι αν είναι. Τι να είναι, ρε, που δεν κοιτάς τα μούτρα. Φέρε δει ποτήρια νερό, εσύ. Τι νοσ είναι το παιδί, παίζετε. Α, εδώ έχει πολύ πλάκα, για λέγε. Είσαι μωρή παλιό μπετούγια, μου κάνεις την κορυφαία στην τραγωδία, παλιό γαλότσα. Φόρτσο, ρε. Γεια σου, ρε Περικλή. Γεια σου, βρε Ναταλία. Δόξα τω Θεώ. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Τι έγινε, ρε. Πας να βγάλεις τη Ράνια πρόεδρο για να με εκδικηθείς. Τι δεν είναι, μια χαρά είναι η Ράνια. Τι έχει η Ράνια. Μια χαρά κορίτσι είναι και δουλειά τη ξέρει. Έχει και σπόνσορα εμένα. Σε έχει σπόνσορα. Εντάξει, σώθηκε. Ένα πράγμα θα σου πω. Τυπικά εμείς οι δύο είμαστε ακόμα παντρεμένοι. Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο. Ναι. Το θυμάσαι ακόμα. Εγώ το ξέχασα. Πέρασα και πολύ καλά τώρα. Λύσαξες να παντρευτούμε. Μια χαρά φίλοι ήμασταν. Το πίεσες, πάρτα τώρα. Έχασες, Ναταλία μου. Έχασες. Είχες την πρώτη θέση στην καρδιά μου. Τώρα αυτή η άλλη θέση της Προέδρου δεν είναι και τίποτα φοβερό. Τώρα μην τρελαίνεσαι τώρα που τη χάνεις. Ένα θα σου πω, Περικλή. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, το. Πώς πέρασες τη νύχτα σου, μπαμπάκα μου? Αχ, από την πολλή φροντίδα δεν μ' αφήσε να κοιμηθώ. Όλη νύχτα, σούρτα, φέρτα, σούρτα, φέρτα. Μπαμπά, θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα στενοχωρηθείς ποτέ ξανά και για τίποτα. Ποτέ, κοριτσάκι μου, ποτέ. Εσύ τώρα να φύγεις. Εδώ μη στεναχωριέσαι. Με φροντίζουν σαν να έχω μέσον. Ωραία. Σε λίγο θα έρθει και η μαμά. Δεσποινής Θεοδωρίδου, πρωινή. Ήρθα να δω τον μπαμπά. Αρχίζω δουλειά σε λίγο και... Κι εγώ. Εσείς θα κάνετε τη στεφανιογραφία. Με τα χεράκια μου. Θα είμαι κι εγώ μέσα. Μπορώ να σας τηλεφωνήσω να μου πείτε τι βρήκατε? Βεβαίως, θα σας δώσω το τηλέφωνό μου. Κι εγώ το δικό μου. Ευχαριστώ, θα τηλεφωνήσω στο κέντρο. Φεύγω. Κι εγώ. Εσείς που πάτε? Στη δουλειά. Εσείς δεν θα κάνετε τη στεφανιογραφία? Μόνο. 4 χειρουργία έχει, να σας πάω εγώ. Εγώ ξύπνησα, θα τους χειρουργήσω. Πήγαινε. Είναι το στυλ μας αυτό. Μου το αναισθησιολόγος μου φαίνεται σόι. Γεια σου, Αγγελικούλα. Γεια σας, κυρία Ναταλία. Πού πάτε? Πάω στην Αθήνα, στην κόρη μου. Ξέρετε, καθώς ερχόμουν, είδα στην πλατεία να στείνεται μια μεγάλη εξέδρα. Θα τραγουδήσει εκεί η Ελπίδα από το μπουζουκομάγαζο. Θα κάνει τσάι, Ράνια. Τι τσάι? Έχει καλέσει όλες τις γυναίκες του χωριού στην πλατεία για τσάι. Του βουνού? Α, δεν είπε. Του βουνού θα είναι. Τώρα εμείς, κυρία Ναταλία, κάνει να πάμε ή όχι? Να πάτε, να πάρετε και βουτήματα. Καλά το λέτε. Γεια σας, κυρία Ναταλία. Γεια. Τρία χνοπιά. Δεν μου λες.
Τι κόλλημα έχει φάει ο Λεβέντης με το Θεοδωρίδη? Μήπως είναι κανένα κυβερνητικό στέλεχος, διευθυντής καμιάς εφορίας, γερόδοντη? Δυνατό DNA. Την κόρη του την είδες? Όχι. Έχει αυτό ρωτάς. Και κάνε το σταυρό σου γιατί ο κύριος Λεβέντης της ξεπέρασε πια τις κάτω μουριές. Του πέρασε και η μελαγχολία, ξαναγύρισε πάλι στα παλιά. Μπα. Όπως λένε, βρήκε άλλη μητέρα και κόρη. Μία λύση υπάρχει. Τεστ DNA. Και πώς θα το περάσουμε χωρίς να μαθευτεί? Ελλάδα εσύ που γυρίζεις πέρα εδώ στους διαδρόμους. Δεν μου λες, πώς λέγεται ο πατέρας της κοπέλας? Αυτός που είναι στο 623. Α, Τάσος Θεοδωρίδης. Ναι, αυτός. Η κόρη του με τι ασχολείται? Είναι συνοδηγός σε αγώνες αυτοκινήτων. Αμπά, ρηψοκίνδυνη. Ναι, και όταν δεν έχει αγώνες, έχει μια πίστα go-karts. Και επιχειρηματίας. Πήγαινε, άστα πετσιπίσει τους διαδρόμους. Πήγαινε! Αρίστε μας. Καταλαβαίνεις τι θα κάνουμε? Κατάλαβα, αιμοληψία. Τρελός είσαι. Αλλά. Αλλά. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Και τι θα πούμε ρε στην κοπέλα? Δώστε μας λίγο αίμα να μας βρίσκεται. Και θα με σκοτώσεις για να μην της πάρεις λίγο αιματάκι? Να σκεφτούμε εκεί κάποια κληρονομική ασθένεια που έχει ο μπαμπάς. Δεν το έχω ξανακάνει ρε, θα σκοτωθώ. Για σκοτωθείτε. Αυτοκινητάκια, ρε. Δεν έπαιζες μικρός με αυτοκινητάκια? Με τι έπαιζες, με την Barbie? Όχι, με την John John. Δεν μου λες, εξήγησέ μου. Πώς θα ερευνήσουμε την πατρότητα του αντικειμένου με αυτόν τον τρόπο? Τρίχες. Ορίστε. Τεστ DNA με τρίχες. Και πού θα τις βρούμε? Θα τις ζουρομαδίσουμε την κοπέλα? Άστο αυτό το θέμα. Τι κάνετε εδώ? Είπαμε με τον τρόπον την συνάδελφο να έρθουμε να χαλαρώσουμε λίγο. Όλη μέρα στο χειρουργείο ράβε ξύλωνε, σφίγγουν οι μισοί. Συμβαίνει κάτι με τον πατέρα μου? Τίποτα, μια χαρά είναι ο πατέρας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα δεν μπορεί να εμφανιστήκατε έτσι ξαφνικά? Κάτι θέλετε να μου πείτε? Ω, βεβαίως. Άσε να τα πω εγώ, να τελειώνουμε. Λίδα, παιδί μου. Συνέξε εσύ. Είμαστε λάτρεις του σπορ και βρεθήκαμε εδώ όλο τυχαίως, κατάλαβες? Ωραία τότε. Να σας δείξω κάτι, να σας πω λεπτομέρειες? Όχι, το ξέρουν πολύ καλά. Εγώ κάνω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, εσύ? 4 καμιά φορά. 4 καμιά φορά. Όπως θέλετε. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ, καλό παιδί. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Θα κάνουμε λίγη ώρα και καλά για ξεκάρφο. Μετά θα παραφουντάρεις πάνω στα λάστιχα ότι δεν βρήκες το φρένο. Που αποκλείται να το βρεις εσύ το φρένο. Θα έρθει η κοπέλα να δει τι γίνεται, θα τραβήξει μια τούφα. Γιατί εγώ? Γιατί εσύ είσαι ο πιο ηλίθιος. Εγώ αποκλείεται να κάνω τέτοιο λάθος. Δεν έχω καλπάζον Αλτσχάιμερ όπως εσύ. Τέτοιες μαλακίες θα τις πεις? Τι θες, ρε, να μην ξέρεις την κόρη σου, να καντήσεις σαν το σταμούλι? Λοιπόν, πάμε. Πάμε και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, πού είναι τα αυτοκινητάκια? Να τα, αυτά είναι. Αυτά. Αυτά είναι μοντέλα, ρε. Συγγνώμη, ο Λεβέντης δεν είναι εδώ σήμερα, τον ψάχνω παντού. Α, εδώ είναι. Και ο Λεβέντης και ο Κοτάς, εδώ είναι. Και πού είναι τότε? Εκτός. Είναι εντός, είναι εκτός, θα με τρελάνετε? Εδώ έπρεπε να είναι και επισήμως είναι. Αλλά ανεπισήμως... Βρε, κορίτσια, εκκλησία γκρεμίζουμε τώρα. Ανεπισήμως έχει πάει με τον αναισθησιολόγο για ψάρεμα. Για ψάρεμα? Γι' αυτό εγώ δεν έγινα γιατρός. Γιατί το πολύ το διάβασμα το θυραίνει το μυαλό. Ψάρεμα, όπως λέμε, καμάκι. Με βάλανε να ρωτήσω τη διεύθυνση της επιχείρησης της κόρης του Θεοδωρίδη. Και μόλις το έμαθαν, εξαφανίστηκαν και οι δύο. Εσύ λοιπόν τι συμπέρασμα θα έβγαζες? Ότι πάνε για γαμάκι μέρα εφημερίας του νοσοκομείου. Α, καλά. Μα πρόκειται για καινούργια γκόμενα. Ούτε εφημερία του σταματάει, ούτε ο καιρός, ούτε τίποτα. Ούτε τα τρέχοντα φλερ τους. Και τι επιχείρηση είναι αυτή? Go-karts. Και όσο περίεργο και σας φαίνεται, πήγαν να παίξουν αυτοκινητάκια. Και τα αποτελέσματα της στεφανιογραφίας του Θεοδωρίδη, ποιος θα τα διαβάσει? Μα καλή, αυτό σε νοιάζει. Βούλτα εδώ. Έλα εδώ. Ω, μια χαρά είναι οι αρτηρίες τους. Άλλα 50 χρόνια θα ζήσει ο άνθρωπος. Γιατί δεν τον παίρνετε τηλέφωνο να του πείτε ότι έχετε μια απορία? Να σου τη λύσει εκείνος που έχει δει κιόλας τις αρτηρίες στο μόνιτορ. Να τη σπάσουμε κιόλας, ε. Δεν χρειάζεται. Ετοιμάστε μου το εξιτήριο να το υπογράψω εγώ. Χάλια τα νεύρα της. Ναι, κορίτσι. Μια φορά να μην μπεις στη Μανούλα και να πεις χάρηκα που σε είδα, βρε Μανούλα, καλά έκανες και ήρθες. Πάνω που πάνω χαρώ, κάτι κάνεις και μου το χαλάς. Τέλος πάντων, χάρηκα. Πώς από εδώ? Σ' αποθύμησα, ήρθα να σε δω. Με έπιασε το στερητικό σύνδρομο. Έχω και ένα πρόβλημα. Α, ήρθαμε στο προκείμενο. Τέλος πάντων, έλα μέσα. Γεια, λέγει λοιπόν. Κινδυνεύω να χάσω τις εκλογές, Κατερίνα. Εγώ που έστησα όλη αυτή την ιστορία, όλο αυτό το σύλλογο. Από πρόεδρος κινδυνεύω να γίνω ένα απλό μέλος. Τα ήθελες και τα έπαθες. Παράτησες αυτό το χρυσό άνθρωπο τον Περικλή. Και χρυσός άνθρωπος ο Περικλής με τη Ράνια τα έχει.
Και τη κάνει το σπόνσορα τώρα για να βγει πρόεδρο. Σκατά θα τα κάνουνε, μωρέ, και όχι τίποτα άλλο. Έχω και κάτι προγράμματα που τρέχουν, τόσο δουλειά χαμένη θα πάει. Την πάτησε. Παράτησε αυτό το χρυσό άνθρωπο για έναν που παίζει αυτοκινητάκι ενώ ώρα υπηρεσία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν παράτησα κανέναν για κανέναν. Εγώ είμαι μόνη μου, λαμόνα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει ο άλλο. Τι κάνει, άραγε. Από περιέργεια μόνο. Και καλά, εντάξει, εγώ να πω είμαι μικρή, άπειρη, την πάτησα. Αλλά εσύ γιατί. Τώρα τον αδικείς λιγάκι. Λιγάκι τον αδικείς. Όχι. Έκανα κι εγώ τις βλακίες μου. Πήγα, παντρεύτηκα τον Περικλή από αντιπερισπασμό. Δεν είναι. Και φουκαράς τι να σου κάνει. Φουκαράς. Είπες το Λεβέντη φουκαρά. Κάτσε, γιατί εσύ δεν τρώγεσαι. Περίμενε. Ναι, Ρούλα. Για δώσ' μου και εμένα εκείνη τη διεύθυνση της πίστας go-kart. Ακού φουκαράς. Βλαμμένος είναι να λες. Πώς είμαι. Θα σας βοηθήσω λιγάκι. Ναι, επειδή συνήθως κάνω χωρίς κράνος, δεν το ξέρω. Αν μπορείς λίγο να το... Μάλιστα. Αχ, τι να φωνάξω, με σκότωσε. Εδώ με σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Το χέρι μου δεσποινείς, όχι το πόδι, το χέρι δεσποινείς. Μια στιγμή. Το χέρι, το χέρι. Εδώ πάρε με το πόδι, μανία. Γιατρέ, τι κάνετε. Όχι, μα εσείς και να δούμε τι θα κάνετε. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Κατάλαβες τώρα. Η κοπέλα αυτή έφερε τον πατέρα της στο νοσοκομείο σχεδόν πεθαμένο. Τον σώσαμε και έτσι την πέσανε. Και οι δύο! Γιατί τους νοιάζει. Σε κάνε, τα μαλλιά μου! Άλλη φορά θα σε ακούω, πάμε. Ναταλία! Ναταλία! Πάμε. Ο πατρε αλήτη, φεύγεις! Δεν θα σε πετύχω στο νοσοκομείο, ρε, θα σε λοβοτομήσω! Δεσποινής, φωνάξτε ένα ταξί σας, παρακαλώ, να φύγω. Θα μου πληρώσετε πρώτα όλες τις ζημιές στο καρ και μετά θα σας πάω μόνη μου στο σπίτι σας. Αλλά πρώτα θα μου πληρώσετε όλες τις ζημιές. Καταλάβατε? Τι έγινε, ρε παιδιά, πάλι εγώ θα πληρώσω. Το είδες με τα μάτια σου. Ελπίζω να κατάλαβες και να τελειώνει εδώ αυτή η ιστορία. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι τελειωμένη ιστορία αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι να το πάρεις απόφαση όπως το πήρα. Κάτσε, γιατί έχω να διώξω ένα τρελό. Έχω και ένα γείτονο από το τρομοκαίτιο. Ναταλία, δεν με νοιάζει αν θα γίνω ρεζίλη. Θα μ' ακούσει όλο το Μαρούσι. Μαρούσι, είμαι εδώ. Νόμιζα ότι είναι φιλοθέη. Ναταλία, έχω πάθει πολύ μεγάλη πλάκα. Εκγενετής. Κι εγώ έχω πάθει πολύ μεγάλη πλάκα, εντάξει. Κάθε πέντε λεπτά λέω κάτω μπουργές χωρίς λόγο και αφορμή. Δεν είμαι ο Γιώργος που αγαπούσες μια φορά. Και καμιά σκασίλα, ποιος είσαι και ποιος δεν είσαι. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα εδώ πέρα. Εδώ πέρα χάνουμε τη δουλειά μας. 20 χρόνια. Ό,τι έκανα και δεν έκανα θα πάει χαμένο. Μια χαρά είναι να πριν σε γνωρίσω. Κι εγώ μια χαρά είμαι να πριν εμφανιστείς εσύ. Με τις εκδρομές μου, τα γλέντια μου, Κατερίνα, μίλα, παιδί μου! Δεν είσαι στα καλά σου. Δεν έκανα καθόλου καλά που ήρθα εδώ πέρα. Όχι, έκανα πάρα πολύ καλά που ήρθα εδώ πέρα. Να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Φεύγω. Δεν με ενδιαφέρει κανένα σας και τίποτα. Ούτε ο σύλλογος, ούτε τίποτα. Εγώ να είμαι καλά. Την υγειά μου να έχω και μην τολμήσεις να με ξαναενοχλήσεις. Πιάνεις, έπιασες. Αγαπιέστε τόσο πολύ μεγάλοι άνθρωποι, είναι δυνατόν. Δεν το καταλαβαίνει, εσύ το καταλαβαίνεις, ε? Και που το καταλαβαίνω, τι έγινε. Άντε στην καινούρια σου κατάκτηση, μη στη φάει άλλος. Όχι, ρε παιδί.
Αμάν είναι και ο Νίκος. Ο Νίκος. Και οι τρίχες. Οι τρίχες. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Δεν είναι στα καλά του. Ούτε αυτός ούτε εκείνη. Ταιριάζουν απόλυτα. Γεια σου, Τζουλάκη, τι κάνεις? Καλά. Πρόσεξε τι θα σου πω. Σου έφερα αυτές τις τρίχες για ταυτοποίηση συγγένειας. Με τι να τις συγκρίνουμε? Με αυτές εδώ τις τρίχες. Γιατί μιλάμε σιγά? Γιατί είναι μυστική η έρευνα. Από την εγκληματολογική. Θα σου φέρω κι άλλες, πρόσεξε. Μη σου ξεφύγει τίποτα. Είναι θέμα υψής της εθνικής σημασίας, έτσι. Καλή πρώτη φορά είναι. Φέρω μετά και τις τρίχες του Φαλακρού. Είναι Φαλακρός ο δολοφονός. Φερόμενος ως δολοφόνος, έτσι. Αλλά θέλω άμεσα τα αποτελέσματα να με ειδοποιήσετε. Και μετά? Και μετά θα μου τα δώσετε. Και τσιμουδιά. Καλά, τρελαίνομαι. Άλλο να τα διαβάζεις, άλλο να τα κάνεις. Κάνω μεγάλο δώρο αυτή τη στιγμή. Το ξέρω. Μόλις έχω βάλει ένα τρίποντο από τα 12 μέτρα. Λοιπόν, κάνουν επίθεση αντίπαλοι. Εγώ μαρκάρω το playback. Το ποιο? Το playmaker, ναι. Παίρνει αυτό στην μπάλα, μου κάνει μια προσπίση, δεν την τρώω εγώ που να τη φάω. Λοιπόν, και σηκώνεται και σουτάρει. Και καθώς η μπάλα κατευθύνεται προς το καλάθι, με το τρομερό επιτόπιο που έχω, σηκώνομαι σαν ελαττήριο και σαν τι σηκώνεσαι? Σαν ελαττήριο. Αυτό περίμενα να ακούσω. Ναι, και ορίστε τα αποτελέσματα. Το καλάθι το σταματήσαμε, ήμπα. Ήμπα. Τι γίνεται, Θεοδωρίδη, πού είναι, δεν είναι στο δωμάτιό του? Ήρθε η κόρη του και τον επήρε άρον-άρον για άλλο νοσοκομείο για περισσότερη ασφάλεια. Τι έγινε, δεν τα πήγαμε καλά με την οδήγηση? Μια χαρά τα πήγαμε με την οδήγηση. Δεν μας φέρεις δύο καφέδες να χαλαρώσουμε εμείς? Καφέ? Έγινε τώρα και καφετζού? Τι άλλο θα ακούσω εδώ μέσα? Πήραμε τρίχα την κοπέλα, πρέπει να πάρουμε και από σένα τώρα για ταυτοποίηση. Κατάλαβε εσύ, αυτή είχε με τριχαρά τόση. Εσύ που να σε βρει, σε καράφλα, για να δει. Άσε μα ρε Τραβόλτα, έχετε σκετζόβενο το σέμεν τη τώρα. Τι τραβόλτα, θέλετε με ζάχαρη? Τι κάνετε εδώ? Το ξεψυρίζω γιατί έχει γεμίσει ψήρε. Ναι, να το βάλει αντιψηρική λοσιόν. Αλήθεια λέτε, γιατρέ? Τι ψέματα, το γέμισε η κόρη. Δεν σε έφερα από το σχολείο. Μην κούνια, εσύ την έχω τώρα. Δεν γίνεται όμω, δεν γίνεται. Αν το φλωμώσει τη λοσιόν και αν δεν θέλει, θα επιμείνει εσύ. Αν του ρίξει ακουβά λοσιόν, επάνω, εντάξει. Αν δεν θέλει. Πήγαινε. Ακόμα κοιμάται αυτή δύο μέρες? Κοιμάται για... Δροσούλα μου. Δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι καλέ. Όχι, έτσι έγειρα λίγο. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει εκεί που παρετούμε. Αχ, τι ωραία. Τι ωραίος λόγος. Τι ωραίος λόγος ήταν αυτός που έβγαλε. Όλος ο κόσμος από κάτω φώναζε ζήτω. Ναι. Ήσουν πολύ όμορφη. Να είσαι καλά. Πας να ξεκουραστείς τώρα. Πάω κι εγώ. Όλη η μέρα σήμερα. Στο πόδι, δεν σε είδα. Στο πόδι. Από χτες. Ναι. Έλα, άντε, πήγαινε. Άντε, γεια σου. Ήσουν πολύ όμορφη. Να είσαι καλά, καλή νύχτα. Γεια σου, κούκλα. Αγαπητά μέλη, γυναίκες των άνω και κάτω μουριών, με αυτή την επιστολή μου σας δηλώνω ότι παρετούμε και δεν βάζω ξανά υποψηφιότητα. Τον τελευταίο χρόνο έκανα ό,τι κορόιδευα στη ζωή μου. Υποχώρησα μπροστά στον αιώνιο εχθρό. Την αντρική επιπολαιότητα και ανοησία. Για έναν πολύ εκνευριστικό λόγο. Ερωτεύτηκα. Κακός. Πολύ κακός. Και η τιμωρία που θα επιβάλλω στον εαυτό μου θα είναι να φύγω από το σύλλογο που με τόσο κόπο και αγώνα δημιούργησα. Συνεχίστε τον αγώνα χωρίς εμένα. Επάνω τους, κορίτσια. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Sento qualcosa nella vita. Non solo. Thank you.
και περιεκτικό. Ε, τι λες? Παραπλανητικό. Παρετούμε, δεν γίνεται τίποτα στο. Μαμά, είσαι καλά, για σένα ο πολιτιστικός σύλλογος είναι τα πάντα. Ξέρεις πόσες φορές έχω χάσει εγώ τα πάντα. Μαμά, και κατ' ονόμαστε σ' αγαπάει. Μ' αγαπάει, ε. Το ξέρω, μάλλον. Τότε γιατί τσακωνόσασταν σαν το σκύλο με τη γάτα? Γιατί μοιάζουμε πάρα πολύ. Είμαστε και δύο δύσκολες περιπτώσεις. Δεν κάνουμε μαζί. Τον είδαμε και τον Περικλή που είναι εύκολη περίπτωση τι έπαθε. Μια χαρά είναι ο Περικλής. Σπόνσορας της Ράνιας. Εσύ τι θα κάνεις? Να κάνω δουλειές εγώ να κάνω. Τα χτήματά μου έχω, τις αγελάδες μου, τις κότες μου, το βιβλίο μου δεν απόσωσα να τελειώσω όλα αυτά. Και όλα αυτά θα τα κάνεις μόνη? Όχι, θα φωνάξω και τον ακατανόμαστο να αρμέγουμε μαζί τις γελάδες. Πάω στον πολιτιστικό σύλλογο. Κάτσε μωρέ λίγο να ντυθώ, να πάω κι εγώ να του διαβάσω την επιστολή της παρέτησης. Εγώ θα πάω να τους ψήσω να σε ψηφίσουν. Κατερινάκι μου, βρε αγάπη μου. Βρε κοίταξε τώρα. Θα με βάλεις να βγω πάλι παμψηφί και δεν το θέλω. Κατερίνα. Γεια σου, Τζουλάκη. Δώσε μου το χαρτί. Μήπως πρέπει να το δώσω στην αστυνομία? Σε αυτή την περίπτωση συνεργαστούμε εμείς οι δύο με την αστυνομία. Ποια αστυνομία? Δεν διάβασα το αποτέλεσμα? Το διάβασα. Τι, κινδυνεύω? Να κινδυνεύει, Ζουλάκη, η γυναίκα μαζί μου και να κινδυνεύει. Πρεκόθε τις βλακίες και δώσε το χαρτί να τελειώνουμε. Δεν θα βρείτε άκρη. Δεν έγινε η ταυτοποίηση? Έγινε. Ε, τότε? Οι γυναικείες τρίχες δεν ταυτοποιούνται με καμία από τις αντρικές. Δόξα τω Θεώ. Τα αντρικά όμως δείγματα ταυτοποιούνται μεταξύ τους. Τι πάει να πει αυτό? Τι πάει να πει αυτό? Αυτό πάει να πει ότι δύο άντρες είναι συγγενείς μεταξύ τους. Ορίστε. Ορίστε. Ναι, υπάρχει σαφή συγγένεια εδώ πέρα. Τι λέει? Δεν ξέρω τι λέει. Δώσε μου το χαρτί. Δώσε. Θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε. Πάμε, πάμε. Έτσι έχω πολύ εμπιστοσύνη. Πάμε. Εγώ αποκλείεται να είμαι συγγενής μαζί σου. Γιατί είναι δυνατόν να είμαι εγώ συγγενής μαζί σου? Λάθος κάνανε. Χαζή είναι αυτή στο μικροβιολογικό, την έκοψα. Ναι, ναι, κοίταξε να δεις. Χαζή, χαζή. Αλλά άμα τη δεις σε μια στάση ψιλοκρεμαστή, δεν είναι κακή. Ρε, δεν μας παρατάς. Τι θα κάνουμε? Εγώ λέω να πάμε και σε άλλο νοσοκομείο. Να πάμε. Θα πληρώσουμε όμως. Να πληρώσουμε. Πλήρωσε και τα δικά μου και τα βρίσκουμε. Θα τα τι? Εγώ θα πάω να κάνω μια εξέταση. Ψιλοκρεμαστή. Καρέκλο κρεβάτο τραπεζάτη. Τι πες τώρα? Πάμε να νερό. Κάτι έχω, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Είδες που τις έχεις παρεξηγήσει τις κατωμουριώτισες? Μωρέ, άμα δεν ήσουν εσύ να κάτσεις δίπλα μου στην κάλπη, θα σου έλεγα εγώ. Ναι, σκεφτήκανε το μέλλον τους ως ασθενείς και σου λένε κάτσε να τα έχουμε καλά με τη γιατρό. Α, έπαθαν και τη δηλητηρίαση από το πακλαβά του Περικλή. Όσο, να είναι βοήθησε. Δεν σας το είπα. Έχουμε καθαρίσει για τα επόμενα 10 χρόνια. Αλλάζω το καταστατικό. Βάζω θητεία διοικητικού δεκαετή. Πώς σας φαίνεται? Μπράβο! Κοριτσιά, πάμε στην κουζίνα να μαγειρέψουμε όπως παλιά. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Παιδιά, τι να φτιάξουμε, τι θα φάμε? Λέω να φτιάξουμε μελιτζάνες στο φούρνο. Πώς παλιά να μαγειρέψουμε? Ο Θεός και η ψυχή μου. Εγώ συμφωνώ να κόψω τις μελιτζάνες. Εσύ, ωραία. Κοίταξε έξω από το παράθυρο. Να μην τα κάνεις πάλι θάλασσα. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που βοηθάω τη μάνα μου να καταστραφεί. Και να ξέρεις ότι της έστειλες κόκκινα τριαντάφυλλα.